Στα πλαίσια του προεκλογικού του αγώνα, ο υποψήφιος δήμαρχος Νικολάου Σκουφάκος Μάσα Βούλγαρης την Κυριακή παρουσιάζει στο Κομπότι τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Για το θέμα αυτό όμως και γενικότερα για την μέχρι στιγμής προεκλογική εκστρατεία θα μιλήσουμε με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Βούλγαρη, τον οποίο καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV. Κύριε Βούλγαρη, καλησπέρα. Την καλησπέρα μου, κύριε Ευαγγελίου, στους τηλεθεατές, στο σταθμό σας, το RTV. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και σε όλους τους συνδημότες, τους οποίους καλούμε την Κυριακή 11 η ώρα να είναι παρόντες στην πλατεία Νικόλαος Σκουφάς του Κομπότη, προκειμένου να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιό μας. Είμαστε οι πρώτοι που παρουσιάζουμε, από ό,τι γνωρίζετε, ψηφοδέλτιο σε αυτή τη φάση. Παρότι πολλοί πίστευαν ότι δεν θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε ψηφοδέλτιο. Πάντως, εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας ψηφοδέλτιο. Κάναμε ένα ψηφοδέλτιο που να καλύπτει γενικά όλο το φάσμα της κοινωνίας, του Δήμου μας, του Δήμου Νικολάου Σκουφά, θα έλεγα, από όλους τους χώρους, τους κοινωνικούς και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε ότι... Υπάρχει προθυμία από υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που θέλουν να συνεργαστούν, που έχουν όραμα για τον τόπο τους και κυρίως νέα παιδιά, κύριε Βούλγαρη? Σε αυτό, κυρία Ευαγγελίου, είμαστε στην ευχάριστη έκπληξη ότι είμαστε, να λέμε ότι έχουμε πολύ ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Πολύ ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Και αυτό που με ευχαρίστησε πολύ στο συνδυασμό μας, στην ανάπτυξη δημοτών, είναι ότι καινούργιος κόσμος μπήκε στα κοινά. Συνθέτουμε την εμπειρία, δηλαδή το παλιό θα έλεγα με το καινούργιο, και θα έλεγα ότι το καινούργιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καταρτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο όσο το δυνατόν ανανεωμένο, θα έλεγα, με νέους ανθρώπους, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στα κοινά. Να φανταστείτε ότι και εγώ λογίζομαι, θα έλεγα, ως παλιός όλα αυτά τα χρόνια. Έχω από το 2002 που ασχολούμαι με τα κοινά. Οπότε καταλαβαίνετε, καλό είναι να μπαίνουν νέοι άνθρωποι, γιατί κι εμείς όταν πρέπει θα πρέπει να αποχωρήσουμε από τα κοινά. Σωστά. Ανακατεύεται όμως η τράπουλα, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον, κύριε Βούλγαρη, έχετε ακόμη έναν υποψήφιο στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, τον κύριο Παπασιώζο. Πώς βλέπετε και πώς σχολιάζετε την κάθοδο στις αυτοδιοικητικές εκλογές του κυρίου Παπασιώζου? Καταρχήν, θα έλεγα ότι οι συνδυασμοί θα πρέπει να είναι και να υπάρχει δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός είναι να κατηβαίνει στα κοινά. Οπότε και κάθε κάθοδος επιβάλλεται και όπως αποφασίζει ο καθένας μπορεί να πράξει. Εμείς σε αυτή τη φάση, και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι το βράδυ με τη λήξη των συνδυασμών, γνωρίζετε καλά 20 μέρες πότε θα γίνει πριν τις εκλογές, εκείνο το βράδυ θα δούμε και από εκεί θα μπούμε στον αγώνα να κοιτάξουμε τις παρατάξεις αυτές που θα έχουμε αντιμέτωπες στα μάτια. Μέχρι σήμερα εμείς θα ασχοληθούμε με τη δική μας παράταξη, την ανάπτυξη δημοτών. Θα καταρτήσουμε το ψηφοδέλτιο, είναι σχεδόν κλεισμένο, θα έλεγα, με το παλιό σύστημα, γιατί ξέρετε ότι περιμένουμε τις όποιες βελτιώσεις σύμφωνα με τα τελευταία που θα γίνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε θα φτάσουμε, θα ανακοινώσουμε κοντά στους 35 την Κυριακή. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι το παλιό 35, 27 και 8 που έδωνε τον πόνο στο 30%. Το ότι οπότε, ναι. Οπότε, κυρία Ευαγγελίου, καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίσει και να είναι υποψήφιος. Οπότε εμείς κοιτάμε το συνδυασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε χτυπήματα κάτω από τη μέση, που πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα προς το συνδυασμό μας. Το κρίνουν οι συνδημότες. Εμείς θα κοιτάξουμε πώς όλο αυτό το διάστημα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να επιλέξουν οι συνδημότες με κυρίαρχο, θα έλεγα, γνώμονα τον καλύτερο, προκειμένου να διοικήσει το Δήμο την επόμενη μέρα, το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Άρα το 3 υποψήφια από τον ίδιο πολιτικό χώρο δεν σας επηρεάζει? Έχω πει ότι πολιτικά ξέρετε κι εσείς το πού ανήκω. Οπότε για τον εαυτό μου όμως θα έλεγα το πού ανήκω. Από εκεί και πέρα το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο από όλους τους πολιτικούς χώρους και δεν έχει χρώματα ούτε κόμματα. Και αυτό, γιατί το έχετε ακούσει ξανά και θα μου πείτε, θα έρθετε πιθανόν και σε αυτό το ερώτημα, ότι αυτό το έχουμε ξανακούσει, κύριε Βούλγαρη. Εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να το κάνουμε πράξη. Και έγινε με πολύ, θα έλεγα, υπομονή και κουράγιο όλα αυτά τα χρόνια αυτό το ψηφοδέλτιο, που είναι μέσα από την κοινωνία που το ζητάνε οι δημότες και έγινε η ανάπτυξη δημοτών. Θα έλεγα ότι πιο πολύ το στηρίζουν οι συνδημότες παρά εγώ, θα έλεγα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Να με ευχαριστήσετε,
Θερμά και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που είπατε όλα αυτά, αλλά να ξέρετε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση πάντα υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Εμείς, όπως προείπα, δεν θα μπούμε σε αυτόν τον κανόνα της λογικής. Ευχαριστώ το RTV και να πω σε όλους τους συνδημότες να είναι παρόντες την Κυριακή 11 η ώρα, προκειμένου να δουν από κοντά, το ξαναλέω και πάλι, τους ανθρώπους που αν μας επιλέξουν, που πιστεύω θα είμαστε από αυτούς που θα μας επιλέξουν, την επόμενη μέρα να διοικήσουν το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Καλή συνέχεια, κύριε Βουλγαρή.